Επιστρέψαμε λοιπόν, κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, για την συνέχεια της εκπομπής μας, Ραδιο Αβένα από τους 97 και 7, και όπως έχουμε προαναγγείλει, έχουμε στην επικοινωνία μας μέσω του Messer τον αγαπημένο μας φίλο Λάμπρο Λαμπρόπουλο από τη Σπάρτη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα, Λάμπρο. Στάσω, καλημέρα σε σένα, στους ακροατές σου, στους τηλεθεατές σου, σε όλους τους Έλληνες που περνάμε μία δύσκολη, θα έλεγα, περίοδο. Αν και ο Ιανουάριος είναι μήνας για τζάκι, για παρέα και για οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανένας μέχρι το σπίτι, δυστυχώς όλοι θέλουμε να βγούμε έξω. Ακριβώς θέλουμε να βγούμε έξω και είναι ίσως το πιο παράδοξο και είναι ίσως ο μοναδικός χειμώνας, όπως είπες, Λάμπρο, που ενώ είναι ο καιρός για να μείνεις στο σπίτι σου, να απολαύσεις έτσι την ζεστασιά του σπιτιού, θέλουμε να βγούμε έξω, και αν ακόμη οι καφετέριες ανοίξουν και τα τραπέζια είναι έξω, θα είναι γεμάτα σίγουρα από κόσμο. Εγώ βέβαια... Ακριβώς γι' αυτό και εγώ σήμερα διάλεξα να μην βγούμε από το στούντιο, αλλά να σας δείξω πώς είναι η Σπάρτη, ο καιρός σήμερα. Βλέπετε ότι πίσω μου είναι ο Πάρνωνας, αλλά και ο Ταΐγετος δεν φαίνεται λόγω της ομίχλης που είναι, υπάρχει. Αυτό βλέπω και θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Λάμπρο, είναι αυτό που φαίνεται είναι ομίχλη ή απλά από την κάμερα, αλλά αντιλαμβάνομαι είναι ομίχλη και μας το επιβεβαιώνεις και εσύ ότι είναι ομίχλη, έτσι? Ναι, είναι ομίχλη, δεν φαίνεται καθόλου ούτε ο Ταΐγετος, γιατί προσπάθησα να βγω από την πλευρά του Ταΐγετου, αλλά δεν φαινόταν καθόλου ο Ταΐγετος, οπότε διάλεξα να βγούμε από εδώ πέρα τουλάχιστον να φαίνεται και λίγο Σπάρτη. Να φαίνεται και λίγο Σπάρτη, και είναι χαρά για μας διπλά, Λάμπρο, γιατί πίσω στο background εμείς έχουμε το Καστελόριζο, λοιπόν, και τώρα έχουμε στο μισό της οθόνης έχουμε το Καστελόριζο και στο άλλο μισό έχουμε τη Σπάρτη. Δύο σημεία αναφοράς για τον ελληνισμό. Φυσικά η Σπάρτη δεν το συζητάμε, είναι το πρώτο και το σημαντικότερο σημείο αναφοράς, αλλά τα τελευταία χρόνια το Καστελόριζο γίνεται σημείο αναφοράς όλου του ελληνισμού, απανταχού της γης, διότι οι προκλήσεις που δεχόμαστε για το Καστελόριζο και για το τι προσφέρει το Καστελόριζο στην πατρίδα μας είναι τέτοιες που μας έχουν κάνει να μάθουμε και την παραμικρή γωνία του Καστελόριζο τι είναι και τι περιέχει. Αυτό πραγματικά, Τάσο, είναι λιγάκι έτσι, θα έλεγα, παράδοξο, ένα μικρό νησάκι να έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για άλλο τον κόσμο. Και μπορώ να πω ότι πριν από τα γεγονότα, αν ρωτούσαμε πολλούς Έλληνες, ενδεχομένως να μην ήξεραν και πού είναι το Καστελόριζο. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι όλοι ξέρουμε και όλοι ξέρουμε γιατί το θέλουμε. Ακριβώς. Όλοι ξέρουμε που βρίσκεται και ξέρουμε γιατί το θέλουμε. Έτσι όπως ακριβώς το έχεις πει, Λάμπρο, ένα κομματάκι γης το οποίο ίσως σε άλλες εποχές να μην το δίναμε και τόσο σημασία, αλλά όμως αποδεικνύεται το πόσο σημαντικό είναι για την πατρίδα μας. Θυμάμαι σε μία παρουσίαση που είχε κάνει, μου διαφεύγει το όνομά του, κάποιος από τον κορυφαίο, από αυτούς που πρωτοσταθήσανε επιστήμονες Έλληνες για να παρουσιάσουν την ΑΟΣ, είναι και από τους κορυφαίους όσον αφορά την πνευματική του διάβγεια, όπου το IQ του είναι κοντά στο IQ του Einstein, δεν θυμάμαι τώρα το επίθετό του, από τους πιο γνωστούς, και θυμάμαι είχε έρθει σε μια διάλεξη στην Αλεξάνδρεια και είχε πει ότι το Καστελόριζο, όταν τότε δεν γνωρίζαμε για ΑΟΣ, ήταν η πρώτη φορά που ακούγαμε ότι το Καστελόριζο δίνει στην χώρα μας έκταση περίπου όσο είναι η Πελοπόννησος. Ακριβώς, ακριβώς. Θα έλεγα ότι με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει κατά το παρελθόν, Τάσο, η Λακωνία και ειδικότερα η Μάνη έχει πληρώσει αυτό το φόρο τιμής με το Βλαχάκο, με το ελικόπτερο το οποίο έπεσε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εδώ στην Λακωνία δεν είναι ότι ο κόσμος είναι συντηρητικός. Είναι ένας κόσμος ο οποίος ας είναι στην άκρη, ας πούμε, της υπηρετικής Ελλάδος, αλλά αγαπά πάρα πολύ την Ελλάδα. Έχει δώσει, έχει θυσιάσει πάρα πολύ κόσμο για την ελευθερία της Ελλάδος. Και θα έλεγα ότι επειδή και φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από το 1821, να πούμε ότι η Επανάσταση
βάσει ιστορικών στοιχείων ξεκίνησε 17 Μαρτίου και ξεκίνησε από την Μάνη. Από εκεί ξεκίνησε η εξέγερση του έθνους. Γι' αυτό και κάθε χρόνο, 17 Μαρτίου στη Μάνη, στην Αρεόπολη, γίνεται μια τελετή πραγματικά πάρα πολύ έτσι συγκινητική, που θα πρέπει όλοι να τη θυμόμαστε, όλοι να την παρακολουθούμε, όλοι να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε αυτά, γιατί βλέπω μια διάθεση να μας επιβάλλουν. Δεν ξέρω αν μπορέσω να το κάνω, αλλά προσπαθούν να μας επιβάλλουν, να ξεχάσουμε όλη την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν η Λακωνία εδώ, όπως σου είπα, έχει έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ειδικά σε εθνικά θέματα, γιατί έχει δώσει πάρα πολλά παιδιά της σε αυτόν τον αγώνα. Στα πλαίσια αυτή της προσπάθειας να μας κάνουν να ξεχάσουμε, είναι και στην λίγο πριν σχολίαζα, Λάμπρο, διάβαζα το πρωί για τον νόμο που πάνε να εφαρμόσουν σχετικά με την αύξηση της στρατιωτικής θητείας. Και εντάξει, βέβαια, αφού χρειάζεται να αυξηθεί η θητεία, να αυξηθεί, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά όμως πάλι στο μυαλό τους τα παραθυράκια. Πάλι να βάλουν τα 9 μήνα σε κάποιες περιοχές και αρχίζουν και προβληματίζουν τώρα. Λέει, ποιοι θα πάνε σε αυτά τα 9 μήνα, να μην υπάρχουν τα βίσματα, να μην υπάρχουν. Καλά, ρε παιδιά, η χώρα βρίσκεται πρώτο πυλών της καταστροφής. Και εμείς πάλι σκεφτόμαστε, δηλαδή, να ανοίξουμε παραθυράκια για τα δικά μας τα παιδιά. Έλεος, έλεος. Και μετά θα ζητήσει από το άλλο το παιδί να πάει να θυσιάσει το σώμα του, να πάει να θυσιάσει τον εαυτό του, να πάει να θυσιάσει την οικογένειά του, να πάει να θυσιάσει τα πάντα για την πατρίδα. Είναι δυνατόν? Δυστυχώς, Στάσο, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο γιος μου είναι στρατιώτης αυτή τη στιγμή στο Λιτόχωρο. Δίπλα σας. Είναι εδώ, στα μέρη μας. Ακριβώς. Εγώ όταν, ξέρεις, όλοι οι γονείς, όταν πηγαίνει το παιδί φαντάρος, τι περιμένουν? Να πάνε στην ορκομοσία. Ναι, βέβαια. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς εμείς δεν μπόρεσαμε να πάμε στην ορκομοσία λόγω του COVID, του COVID και τα λοιπά. Ξέρεις, ένα ανάρτησή μου από κάτω και έκανε πάρα πολύ έτσι αίσθηση. Συγγνώμη. Βλέπω τον πατέρα Λάμπρο, λοιπόν, και το βλέπετε, φίλες και εσείς, έτσι. Συγγνώμη, Τάσο. Εντάξει, ανθρώπινο. Ανθρώπινο. Έγραψα που λες από κάτω, ότι ο όρκος σου να ακουστεί μέχρι τη Σπάρτη. Ο όρκος σου να ακουστεί μέχρι τη Σπάρτη. Για την Ελλάδα. Έτσι. Έτσι είναι, Λάμπρο. Και ενώ θα μπορούσες και εσύ, με τις γνωριμίες που έχεις, με τις διασυνδέσεις που έχεις λόγω της δουλειάς και της πολύχρονης παρουσίας σου στα κοινά εκεί της Λακωνίας και της Πελοποννήσου γενικότερα, θα μπορούσες μέσω των γνωστών το παιδί να μην έρθει στην Πιερία, έτσι, να έρθει να πάει κάπου κοντά στα μέρη εκεί τα δικά σας. Όμως δεν επέλεξες κάτι τέτοιο και το παιδί βρίσκεται εδώ και ως πατέρας δεν μπόρεσες να έρθεις στην ορκομοσία του. Να πω λίγο έτσι κάτι για να το χαλαρώσουμε, Λάμπρο. Όταν παρουσιάστηκα ως στρατιώτης, παρουσιάστηκα στην Κόρινθο. Το προηγούμενο απόγευμα. Εγώ το ίδιο. Το ίδιο. Στο 6ο Σύνταγμα Πεζικού. Λοιπόν, όταν το προηγούμενο βράδυ της ορκομοσίας μίλησα με τη μητέρα μου, τη ρώτησα εκεί τι κάνει ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, μου λέει ότι ο μπαμπάς σου, λέει, πήγε στην Κρυθιά. Κρυθιά είναι το χωριό του πατέρα μου, από εκεί κατάγεται, εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε. Και ναι. Λέω, εντάξει, τι κάνει, δώσ' του χαιρετίσματα, όμορφα, ωραία. Την επόμενη μέρα το πρωί στην ορκομοσία είχε έρθει ο πατέρας ενός φίλου μου, κοντοχωριανού μου, συμμαθητή μου, και τον πήρεζα εγώ, τον έλεγα, άντε ρε, δεν τρέπεσαι, ξέρω εγώ, το παιδί της μαμάς και του μπαμπά, δεν πρόλαβες, ξέρω εγώ, να πας 15 μέρες να λείψεις, ήρθε ο μπαμπάς σου να σε δει, ξέρω εγώ, τον πήρεζα, τον σκάλιζα εγώ εκεί πέρα, τώρα ξέρεις, παιδιά, έτσι χαριτολογώντας. Λοιπόν, κάποια στιγμή εκεί, όπως τώρα γυρνούσαμε να δούμε λίγο τον κόσμο, είχαμε να δούμε 20 μέρες πολίτες, 20 μέρες να δούμε πολιτικό ρούχο, 20 μέρες να δούμε, ξέρω εγώ,
φουστάνι γυναικείο, ξέρω εγώ, τα πέρασε, τα ξέρεις, τα θυμάσαι και οι περισσότεροι που άντρες που μας ακούν τα έχουν ζήσει. Λοιπόν, κάποια στιγμή έρχεται ο φίλος μου, με ψάχνει, μου λέει, εσύ ήρθε, μου λέει, να... και ο πατέρας σου. Άντε, πλάκα μου κάνεις τώρα, αφού δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όχι, λέει, ήρθε ο μπαμπάς σου, λέει, μαζί με έναν θείο του, λέει, με έναν παππού σου και τον ξάδερφό σου. Πάλι εγώ δεν τον πίστεψα, ας πούμε. Και όταν πραγματικά επέμενε ο φίλος μου και όντως, ας πούμε, πίστεψα και ψάξαμε και είδα τον πατέρα μου. Λοιπόν, Λαμπρό, ήταν η πρώτη φορά, γιατί πλέον ο πατέρας μου δεν ζει, όπου κατάλαβα ότι με αγαπούσε. Έτσι. Τον είδα να δακρύζει. Και εκεί κατάλαβα και λέω, μ' αγαπάει. Γιατί οι γονείς κρατούν έτσι μια απόσταση με τα παιδιά, ας πούμε, και πολλές φορές το παιδί έχει την αίσθηση ότι ο μπαμπάς του, η μάνα του, ας πούμε, ότι εντάξει, ρε παιδί μου, επειδή το μαλώνει για να προσέξει κάποια πράγματα, το διαπαιδαγωγεί. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και εκεί όταν τον είδα να δακρύζει, πραγματικά ένιωσε ότι ναι, με αγαπά. Γι' αυτό και σε νιώθω, καταλαβαίνω, το ότι εσύ δεν μπόρεσες να παραστείς την ορκομοσία του παιδιού σου, αλλά έγραψες κάτι σημαντικό. Ο όρκος να ακουστεί μέχρι τη Σπάρτη. Έτσι. Γιατί εσείς οι Σπαρτιάτες, οι γυναίκες σας, όταν στέλναν τα παιδιά στη μάχη και του δίνατε ένα σπίδα, λέγαν «Ήταν η επιτάς». Έτσι. Έτσι είναι ακριβώς, Τάσο. Γι' αυτό είπα ότι εδώ στη Λακωνία και στη Σπάρτη, αν και όπως είπα είναι στην υπηρετική Ελλάδα, στο άκρο, ας πούμε, της χώρας, έχουν μια, όχι θα έλεγα εθνικισμό, όχι φασισμό, όχι, μην το παρεξηγήσει κάποιος. Έχουμε φτάσει στο σημείο, Λάμπρο, όταν κανείς να αγαπά την πατρίδα του και μιλά για την πατρίδα του, να τον χαρακτηρίζουμε εθνικιστή. Έλεος, φτάνει, φτάνει. Είναι κακό να αγαπάμε την πατρίδα μας, τον τόπο μας, έλα, την ιστορία μας. Να σου πω κάτι, Τάσο, ότι εγώ πραγματικά, άσχετα όποιος διαφωνεί ή συμφωνεί με τους Αμερικανούς και με την πολιτική τους κτλ., πραγματικά τους θαυμάζω για έναν λόγο, εκτός των άλλων βέβαια, για έναν λόγο. Ότι δεν υπάρχει σπίτι στην Αμερική που να μην έχει την αμερικανική σημαία στο μπαλκόνι του. Είδαμε εχθές στην ορκομοσία του Προέδρου ότι γέμισε ο τόπος με αμερικανικές σημαίες. Εδώ θα έλεγα ότι πολλοί ντρέπονται να βάλουν την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι. Μα απαγορεύεται. Μήπως τους παρεξηγήσουν. Μα αφού απαγορεύεται. Διανόμο απαγορεύεται. Εντάξει, τώρα όποιος θέλει να τη βάλει, δεν πρόκειται να έρθει κανένας να του πει γιατί την έβαλε. Δεν το ξέρεις. Αλλά... Στην Ελλάδα είμαστε, Λάμπρο. Στην Ελλάδα είμαστε, Λάμπρο. Ο νόμος το απαγορεύει. Αν βάλεις τη σημαία σου εκτός εθνικής εορτής, απαγορεύεται, υπάρχει κίνδυνος να έρθουν να σε συλλάβουν. Τέλος μπορεί... πάντων, εγώ όχι, πραγματικά... λέω τι λέει ο νόμος. Ναι. Έτσι. Ένας νόμος που θα πρέπει να μην τον τηρήσει κανένας, ένα από τους νόμους που δεν πρέπει να τηρούμε. Αλλά η ουσία είναι ότι και να μπορούσαμε να τη βάλουμε εκτός νόμου, πάλι θα είχαμε κάποιους ενδιασμούς, μήπως μας κατηγορήσουν για εθνικιστές, για φασισμό κτλ. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Ενώ βλέπεις, ας πούμε, βλέπεις τη Γαλλία, βλέπεις την Αγγλία, βλέπεις σε όλο τον κόσμο οι σημαίες τους, αυτό το πανί που μερικοί το ονομάζουν πανί, ότι είναι ένα κομμάτι πανί, το τιμούν και το τιμούν σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις υπηρεσίες. Μάλιστα, να σου πω μια δικιά μου έτσι σύντομα, να σου πω μια περιπέτεια δικιά μου. Κάποια στιγμή την 28η Οκτωβρίου διαπίστωσα ότι σε ένα σχολείο εδώ στη Σπάρτη υπήρχαν δυο σημαίες στο μπαλκόνι, οι οποίες ήταν κουρέλια, είχαν μείνει 10 πόντους από τον ιστό. Δηλαδή χρόνια σκισμένες, και το έβγαλα τότε στην τηλεόραση. Ξέρεις ποιο ήταν το αποτέλεσμα, Τάσο? Ότι πήγα κατηγορούμενος, έτρεχα 5 χρόνια στα δικαστήρια από την γυμνασιάρχη του σχολείου, που επήγε το βράδυ στις 12 η ώρα και τις αντικατέστησε τις σημαίες, όταν είχε παίξει στις 8 η ώρα στο Δελτίο Ειδήσεων,
Με αποτέλεσμα να προσπαθεί να πείσει το δικαστήριο, ευτυχώς δηλαδή που είχα βίντεο και φωτογραφίες, να πείσει το δικαστήριο ότι οι σημαίες δεν ήταν σκισμένες. Γιατί αυτή προφανώς πίστευε ότι είναι ένα κομμάτι πανίκι γιατί να το αντικαταστήσουμε. Εγώ έτρεχα 5 χρόνια στα δικαστήρια που λες, βέβαια αθωώθηκα στο τέλος. Αλλά η υπόθεση είναι ότι 5 χρόνια ταλαιπωριόμουν στα δικαστήρια γιατί μια κυρία δεν ήθελε να αλλάξει τις σημαίες στο μπαλκόνι της για πολλούς και διαφόρους λόγους. Όχι στο δικό της στο μπαλκόνι, στο μπαλκόνι, στο μπαλκόνι του σχολείου. Του σχολείου, έτσι. Του σχολείου. Του σχολείου. Έτσι. Αυτοί είμαστε για τα θέματα αυτά τα ελληνικά, τα εθνικά, εάν θέλεις. Είναι δύσκολο να υπάρξει ομοψυχία στους Έλληνες και εγώ πιστεύω ότι, όχι δύσκολο, μπορεί να υπάρξει ομοψυχία, αλλά υπάρχει στο και ένα. Όχι στο παραένα για να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Μα όταν, Λάμπρο μου, πάνε να πάρουν μία απόφαση για τη χρονική διάρκεια της στρατιωτικής θητείας και αρχίζουν κατευθείαν να λένε ότι ξέρεις κάπου θα είναι 9, κάπου... Βρε παιδιά, η αύξηση της θητείας αυτή την περίοδο γίνεται για έναν και μόνο λόγο. Έλλειψη στρατευσίμων και πρόβλημα με την Τουρκία. Άρα προς τι το 9 μήνο, αφού ο λόγος είναι καθαρά εθνικός. Δεν είναι για το οτιδήποτε άλλο. Είναι εθνικό. Για να βολευτεί κάποιος. Δηλαδή και εσύ τώρα πάλι να αφήσεις παραθυράκι για να βολέψεις τους δικούς σου. Έλεος, φτάνει. Όταν λοιπόν ο πολιτικός κόσμος δεν αντιλαμβάνεται, γιατί κακά τα ψέματα, ο μπαμπάς και η μαμά μιας κοινωνίας είναι οι ηγεσίες. Είναι αυτές που καθορίζουν πώς θα πάει η κοινωνία. Είναι αυτές οι οποίες δίνουν το παράδειγμα. Όταν τώρα τι βλέπει ο κόσμος, βλέπει ένα πολιτικό σύστημα που κοιτάει να αρπάξει, κοιτάει τον εαυτό του, κοιτάει απλά και μόνο πώς θα πάρει το δεκαχίλιαρο. Δεν γίνεται. Όταν όλος δεν έχει να φάει και βλέπει εσένα που είσαι πάνω στο τιμόνι να κοιτάς να αρπάξεις, τι θα κάνει αυτός μετά, αυτός που δεν έχει. Ο Μέγα Αλέξανδρος... Αυτό δεν είναι τυχαίο, Τασό. Μας έφεραν σε αυτό μέσα από διαδικασίες που έκαναν πολλά χρόνια για να το καταφέρουν. Ακριβώς, αυτό, ακριβώς. Δεν ήρθε τυχαία, έτσι. Ο Λεωνίδας και ο Μέγα Αλέξανδρος δεν ονομάστηκαν μεγάλοι άνδρες γιατί ήταν στα μετόπισθεν. Θα μπορούσε ο Λεωνίδας να την κοπανίσει, να φύγει, να αφήσει το Τιώτης και να πάει στη Σπάρτη. Βασιλιάς ήταν. Ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν βασιλιάς. Ο Δαρίος καθότανε από τα υψώματα και έβλεπε, ενώ ο Μέγα Αλέξανδρος έμπαινε στη μάχη πρώτος. Γι' αυτό και κέρδιζε. Γι' αυτό και ο Λεωνίδας έμεινε στην ιστορία. Σε αντίθεση και με εμάς. Και έμεινε στην ιστορία, Τάσο, γιατί η μάχη των Θερμοπυλών που φέτος ουσιαστικά είναι τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών, λόγω του ότι δεν υπάρχει έτος μηδέν, δηλαδή τα 2.500 χρόνια από το 480 φέτος είναι το 21, θα έλεγα ότι είναι μία μάχη που έμεινε στην ιστορία. Πώς όμως, μια μάχη μετά από ήττα. Έτσι. Δηλαδή το μεγαλύτερο, είναι μεγαλύτερο. Η μοναδική μάχη η οποία χάθηκε και έχει γραφεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Γι' αυτό είναι πολύ πιο σημαντική από μια μάχη η οποία νίκησαν και έμεινε στην ιστορία, από μια μάχη που χάθηκε για τον Λεωνίδα και τους 300, αλλά έμεινε στην ιστορία, θα έλεγα, με περισσότερη έτσι... με περισσότερη ιστορία, με περισσότερη γραφή, με περισσότερα στοιχεία από ότι μία νίκη. Μα η μάχη των Πλατεών που ήταν η τελευταία και καθοριστική μάχη όπου νικήσαμε, πολύ λίγο ακούγεται σε αντίθεση με την μάχη των Θερμοπυλών όπου, όπου και να πας στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα, στον πλανήτη, λοιπόν, λίγο αν γνωρίζει ο άλλος από ιστορία, σίγουρα θα την ξέρει αυτή τη μάχη και σίγουρα θα ξέρει τον Λεωνίδα. Και να σου πω, Τάσο, ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα εισιτήρια που έκοψε η ταινία. Έτσι. Η 300. Και πέρυσι ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Πέτρος ο Δούκας, ο οποίος θα έλεγα ότι καλύτερα να ήταν ιστορικός. Μπορεί καλύτερος να ήταν ιστορικός από ότι είναι καλός οικονομολόγος. Γιατί έχει διατελέσει, ξέρουμε όλοι, και Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος και Υφυπουργός Εξωτερικών κτλ. Διοικητή σε τραπέζι Ελλάδος στην Αμερική, στη City Bank και τέτοια, σε μεγάλες επιχειρήσεις. Όταν ήρθε λοιπόν πέρυσι, προσπάθησε και κατάφερε, όταν πέρασε η Ολυμπιακή Φλόγα από τη Σπάρτη, να φέρει το Gerald Butler,
τον πρωταγωνιστή, το σκηνοθέτη και όλους τους άλλους παράγοντες της ταινίας εδώ στη Σπάρτη, εάν έβλεπες με τι σεβασμό αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε κανένα λόγο, το ξέρει όλοι οι φίλοι, ας πούμε, τον ηθοποιό που γύρισε του Στραχός, με τι σεβασμό πατούσε τα χώματα εδώ της Σπάρτης, με τι σεβασμό αντιμετώπιζε τους κατοίκους, τους πολίτες εδώ της Σπάρτης και τον Δήμαρχο, θα λες, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες να μην μπορούν να σεβαστούν την ιστορία. Κι όμως, εμείς δεν τη σεβόμαστε. Όχι. Δυστυχώς. Όχι. Δυστυχώς δεν τη σεβόμαστε. Όχι. Αυτή την μακρόχρονη ιστορία μας, λες και μισούμε τους προγόνους μας που μας άφησαν τέτοια παρακαταθήκη. Και όχι μόνο δεν την σεβόμαστε, προσπαθούμε να τη σβήσουμε κιόλας. Προσπαθούμε να τη σβήσουμε, να μην την θυμόμαστε. Να μην την θυμόμαστε καθόλου. Έτσι ακριβώς. Εδώ έρχεται ένα μήνυμα από την φίλη μας τη Γιώτα την Παντή, που λέει για τους 9μηνους και 12μηνους στρατιώτες ως θητεία. Γιώτα μου, δεν υπάρχει αν είναι κοντά ή αν είναι μακριά. Έτσι. Η θητεία πρέπει να είναι 9. Δηλαδή, αν υπηρετείς στον Εύρο, θα πρέπει να κάνεις 9. Και αν υπηρετείς, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, να κάνεις. Κάποιος που να είναι και στη Θεσσαλονίκη, κάποιος που να είναι και στον Εύρο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για την πατρίδα δεν έχει αν θα υπηρετήσουμε, ξέρω εγώ, σε ένα απομακρυσμένο σημείο. Άλλωστε, σήμερα τα απομακρυσμένα σημεία είναι τόσο εύκολα προσβάσιμα, που αν από τη Θεσσαλονίκη θα κάνεις, ξέρω εγώ, μία ώρα να έρθεις στον τόπο σου, την Αλεξανδρούπολη θα κάνεις, ξέρω εγώ, 4 ώρες. Δεν έγινε και τίποτε. Ευκαιρία να γνωρίσεις και κάποιον τόπο, έτσι, πιο μακριά. Δεν θα πάθεις κάτι. Δεν έγινε και τίποτα με 3 μήνες. 3 μήνες είναι, δεν είναι έλεος. Δηλαδή, πρέπει να πάψει αυτό το πράγμα να καλλιεργείται στα παιδιά, ότι ξέρεις, αν είναι κοντά 9, αν είναι 12, αν είναι μακριά, ξέρω εγώ, 9. Έτσι. Θα πρέπει η θητεία να είναι 9 και θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά μας, και βεβαίως εμείς οι γονείς, γιατί εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα τα εκπαιδεύσουμε και θα τα δώσουμε να καταλάβουν ότι υπηρετεί την πατρίδα και θα πρέπει να νιώθει περήφανος όταν είναι σε ένα σημείο που είναι απόμακρο και απομακρυσμένο από τα σύνορα της χώρας, μάλλον από τα υπηρετικά της χώρας. Είναι τιμή για ένα παιδί να υπηρετήσει στον Εύρο, αυτός που είναι δηλαδή από τη Μακεδονία, αυτός που είναι, ξέρω εγώ, από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη, είναι τιμή, όπως επίσης είναι τιμή να υπηρετήσει ένα κριτικό νησί όπου έχεις απέναντί σου τον Τούρκο. Έτσι. Οπότε καλό θα είναι να μην λέμε στα παιδιά ότι, να ξέρεις, θα πάω εγώ στον βουλευτή να φροντίσω να έρθει κοντά. Ακριβώς όπως λες, Γιώτα, στην Ελλάδα, και την Ελλάδα υπηρετούν. Οπότε δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, Λάμπρο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, να πάμε σε αυτό του κορονοϊού, όπου την Σπάρτη βλέπουμε να την έχει χτυπήσει δυνατά, έτσι. Τάσο, θα έλεγα ότι τον προηγούμενο καιρό και στο πρώτο κύμα, αλλά και τώρα στην αρχή του δευτέρου κύματος, η Σπάρτη και η Λακωνία ήταν από τους νομούς που δεν είχαν κανένα απολύτως κρούσμα, και μάλιστα ακόμα δεν έχουμε και ευτυχώς κανένα θάνατο κάποιου Λάκωνα. Σημαντικό αυτό. Και ευχάριστο. Δυστυχώς, επειδή ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις σε χρώμα, σε πολιτικές πεπιθήσεις, σε φύλο, σε ηλικίες και οτιδήποτε άλλο, χτύπησε και τη Λακωνία και χτύπησε και τη Σπάρτη. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Σπάρτη μέχρι τις 25 του μήνα, μέχρι τη Δευτέρα, να είναι σε lockdown, δηλαδή κλείνουν τα πάντα στις 6 ώρα. Τα πάντα σε... μαγαζιά δεν έχουν ανοίξει καθόλου. Με το κλικ καθόλου. Καθόλου. Όταν, δεν... όταν είσαι σε καθεστώς lockdown από τις 6 ώρα, δεν ανοίγουν τα καταστήματα. Δεν έχει ανοίξει ούτε εμπορικό κατάστημα, δεν έχει ανοίξει τίποτα. Εκτός από τα τροφίμων και φαρμακεία και αυτά τα πράγματα. Αυτά τα τροφίμων και τα λοιπά, ναι. Λαϊκές αγορές δεν γίνονται. Με αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση να έχει επέλθει από κρούσματα τα οποία παρουσιάστηκαν σε μία δομή μεταναστών εδώ στη Σπάρτη,
οποία σε ένα ξενοδοχείο μένουν 300 άτομα και διαπιστώθηκαν 21 με κορονοϊό, με αποτέλεσμα εκεί να σημάνει συναγερμός, πήγαν στο νοσοκομείο, οι δύο από τις γυναίκες που είχαν κορονοϊό ήταν και έγκυος και γέννησαν στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα όλου αυτού συν οτιδήποτε άλλο, είχαμε εξάπλωση του κορονοϊού και, και στο νοσοκομείο σε γιατρούς και νοσηλευτές και στο ΕΚΑΒ. Δηλαδή στα όρια δουλεύει το ΕΚΑΒ, αφού πάρα πολλοί από τους διαστώσες, τους οδηγούς και τους νοσοκόμους, που εργάζονται στο ΕΚΑΒ, νοσοκόμους έχουν κορονοϊό. Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Θα έλεγα ότι το νοσοκομείο διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά την κατάσταση, με μια διοικήτρια η οποία, επειδή έχει διατελέσει και στο παρελθόν εδώ διοικήτρια πριν από 7-8 χρόνια και ήρθε και πάλι, ξέρει το νοσοκομείο, ξέρει την κατάσταση, διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά. Και στο λέω αυτό, Τάσο, από πρώτο χέρι, γιατί η σύζυγός μου εργάζεται στο νοσοκομείο και μου δίνει την ευκαιρία, αν έχουμε χρόνο, να πω. Βεβαίως, έχουμε όσο θέλουμε. Έγραψα ένα άρθρο προχθές στο site και στην εφημερίδα που έχουμε εδώ στη Δημοτική Αγορά της Λαμίας, με τίτλο «Τα άσπρα χέρια των υγειονομικών». Και τι λέω μέσα. Επειδή και εγώ το Σάββατο, επειδή παρουσιάστηκε ένα κρούσμα κορονοϊού στο Δήμο Σπάρτης στην οικονομική υπηρεσία, και έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις και με το Δήμο και συμμετέχω και στα κοινά εδώ, μαζί με όλους πήγα και εγώ να κάνω το τεστ. Τεστ, μοριακό τεστ στο νοσοκομείο. Δεν είχα ξανακάνει. Επήγα να κάνω. Επήγα να κάνω τι διαπίστωσα όμως, Τάσο, εκεί. Και το διαπίστωσα όταν πήγα. Δεν ξέρω όσοι έχουν πάει, αν μπορούν να το έχουν διαπιστώσει. Μπήκα σε μια αίθουσα μέσα, μάλλον απ' έξω όταν περιμέναμε, είμαστε 10 άνθρωποι. Κανένας δεν μίλαγε μεταξύ τους. Και είμαστε όλοι γνωστοί. Μπήκα μέσα σε μια κρύα αίθουσα με ανοιχτές τις πόρτες όπως επιβάλλεται. Ένας γιατρός, ο οποίος κουρασμένος, γιατί ήταν από το πρωί εκεί και έπαιρνε δείγματα, νοσηλεύτηρες το ίδιο. Και τι βλέπω, τα χέρια του Τάσο ήταν άσπρα. Άσπρα, λες και ήταν πεθαμένος ο άνθρωπος. Γιατί ήταν άσπρα? Από το αντισηπτικά που βάζει, από τα γάντια που βάζει και βγάζει, το ίδιο και οι νοσοκόμες, το ίδιο και όλοι οι εργαζόμενοι εκεί. Δεν μίλαγε κανένας, λες και είμαστε σε νεκροτομία. Έγραψα λοιπόν ότι, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι ήρωες οι υγειονομικοί. Δεν είναι μόνο αυτό. Φαντάσου τι τραβούν οι υγειονομικοί στο σπίτι τους. Βέβαια. Γιατί τι μεταφέρουν, τι φόβο μεταφέρουν στα παιδιά τους, στην οικογένειά τους, στους γονείς τους, όταν δουλεύουν σε μια δομή. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ότι είναι ήρωες. Αυτούς πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε? Μόνο αν και εμείς οι ίδιοι καταλάβουμε ότι θα πρέπει να προστατευτούμε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο φτιαχτός ο ιός. Δεν ξέρω εάν φέτος εξαφανίστηκε η γρήπη που έχαναν τη ζωή τους οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν εξαφανίστηκαν οι άλλες παθήσεις, οι καρκινοπαθείς, οι καρδιακά νοσήματα, για να πεθάνει ο κόσμος. Η υπόθεση είναι όμως ότι ό,τι και να είναι, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και με προσοχή. Που δυστυχώς βλέπω κάτι φωτογραφίες, επειδή ξέρεις, η Ελλάδα έχει κατατίσει να είναι μόνο η Αθήνα, Τάσο. Έτσι ακριβώς. Μόνο η Αθήνα. Μόνο η Αθήνα. Μόνο η Αθήνα. Οτιδήποτε νόμος παίρνετε μόνο για την Αθήνα. Όπως είναι οτιδήποτε νόμος παίρνετε για οποιοδήποτε άθλημα, είναι βάση του ποδοσφαίρου. Έτσι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Όταν λοιπόν βλέπεις τα τρόλεϊ μέσα να είναι ο ένας πάνω στον άλλο, στο μετρό ο ένας πάνω στον άλλο, και εδώ να μην μπορεί κάποιος να πάει να ψωνίσει μόνος του σε ένα μαγαζί, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα στην διαχείριση αυτής της κρίσης από την κυβέρνηση. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα μπορούσε δηλαδή ένας-ένας να μπαίνει σε ένα μαγαζί να ψωνίσει για να κυλήσει η οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έστω και το μικρό έσοδο που θα έχει ο επαγγελματίας από έναν, δύο, τρεις πελάτες που θα μπουν. Ένας-ένας. Πώς δηλαδή στις τηλεφωνίες, στις κινητές τηλεφωνίες μπαίνουν μέσα να πληρώσουν 4-5 άτομα ταυτόχρονα? Εκεί γίνεται. Πώς θα τους,
Εκεί δεν κολλάει η κορονοϊό όταν μπαίνουν να πληρώσει όχι. Το τηλεφωνό σου. Όχι, εκεί δεν κολλάει. Στο μαγαζί όταν θα μπει μέσα για να ψωνίσει παπούτσια ή ρούχα, εκεί κολλάς. Και κολλάς. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα και όλα αυτά να ξέρει έχουν πάρθει. Όχι για την επαρχία, όχι για την Αλεξάνδρεια, όχι για τη Σπάρτη, αλλά για την Αθήνα. Έχουμε το αθηνοκεντρικό κράτος όπου δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτοί κοιτούν εκεί που ζουν και αναπνέουν. Η Εκάλη να είναι καλά, η Κηφισιά και όλα εκεί τα βόρεια προάστια. Και από εκεί και μετά... Και τα νότια καλά πάνε και τα νότια. Και τα νότια καλά πάνε. Λοιπόν, και αυτοί αφού ζουν καλά, οι υπόλοιποι δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχουμε δυστυχώς η χώρα τα τελευταία χρόνια ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να έχει ως πολιτική ηγεσία να το έχει. Το πολιτικό μας σύστημα δυστυχώς έχει σαπίσει σε τέτοιο βαθμό που ας ελπίσουμε να μην έχει και τρομακτικές συνέπειες πλην της οικονομίας και στα εθνικά θέματα. Ήδη έχουμε μια μεγάλη απώλεια όσον αφορά το όνομα της Μακεδονίας και ό,τι συνεπάγεται με αυτό. Έτσι. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τίποτα και με τα ελληνοτουρκικά, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Ακριβώς. Να σου πω, Τάσο, επειδή εσείς είσαστε περισσότερο βόρεια και θα έλεγα ότι το αίσθημα της απειλής είναι πολύ πιο έντονο. Είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι το έχουμε εμείς. Επειδή εγώ έχω συγγενείς στην Έδεσα, πρώτα ξαδέλφια, θυμάμαι από μικρός όταν πήγαινα, επειδή ο θείος μου ήταν δάσκαλος, από τους καλούς δασκάλους και επιθεωρητής Μακεδονίας, όταν μου μιλούσε για την ασφάλεια, για τους Τούρκους, για τους Βούλγαρους κτλ. Έλεγα εγώ όταν ήμουν μικρός, εντάξει, τι απειλή υπάρχει τώρα, πού να έρθουνε, παίρνοντας πάντα σαν στοιχείο εμείς που είμαστε στη Σπάρτη. Εσείς έχετε περισσότερο το αίσθημα της απειλής, περισσότερο το αίσθημα της προστασίας, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν το βλέπετε εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και τα βλέπετε στην πραγματική τους εξέλιξη. Εμείς τα βλέπουμε λιγάκι με τα χρονολογημένα. Όπως ακριβώς νιώθουν και οι Έλληνες ακρίδες μας στα νησιά, που βιώνουν το μεταναστευτικό. Ακριβώς. Yeah. Και μάλιστα μόλις κλείσουμε, Τάσο, θα σου στείλω το τηλέφωνο μιας κυρίας από τη Σάμο, η οποία ήταν η Δημοτική Σύμβουλος και τώρα είναι η Περιφερειακή Σύμβουλος, μια αξιόλογη γυναίκα, να την βγάλει στον αέρα σε κάποια εκπομπή σου, που θα βγει σίγουρα με μεγάλη χαρά. Είναι δασκάλα, ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, και θα σου μιλήσει ακριβώς για αυτή την κατάσταση που εμείς τώρα τη βλέπουμε από μακριά. Να σου μιλήσει ένας άνθρωπος από τη Σάμο, που το ζει κάθε μέρα. Θα σου στείλω το τηλεφωνό της μετά. Θα το στείλεις και από Δευτέρα θα την έχουμε στην γραμμή μας για να μας πει ακριβώς αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι εκεί. Έτσι. Ακριβώς. Γιατί την έχω βγάλει και εγώ στην εκπομπή μου δύο φορές και πραγματικά έχει κάνει αίσθηση σε όλο τον κόσμο το πώς μεταφέρει την εικόνα που περνούν τα νησιά μας. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, Λάμπρο, εκεί στη Σπάρτη περιμένετε ότι ενδεχόμενα από Δευτέρα μπορούν να ανοίξουν τα πράγματα, να χαλαρώσουν. Τα σχολεία μάλλον είναι κλειστά τώρα και τα σχολεία κλειστά είναι. Όχι, τα σχολεία λειτουργούν, τα δημοτικά. Λειτουργούν κανονικά. Λειτουργούν. Μάλιστα. Εκτός από την Αρώπολη που βρέθηκε ένα κρούσμα κορονοϊού σε μία δασκάλα. Οπότε έκλεισαν μερικές μέρες. Κάνω μία παρένθεση εδώ, Τάσο. Θα ήθελα να σου πω, ανοίξαμε τα σχολεία χωρίς να έχει γίνει υποχρεωτικός μοριακός έλεγχος σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια. Αυτό είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Δεν μπορείς να ανοίξεις τα σχολεία για να έχεις κάνει σε όλους τους εκπαιδευτικούς υποχρεωτικά τεστ, εάν έχουν κορονοϊό ή όχι. Οπότε με αποτέλεσμα λειτουργούν τα σχολεία εδώ πέρα Σπάρτη. Περιμένουμε 25 του μήνα να δούμε εάν θα ανοίξουμε.
Εγώ κρατώ έτσι μικρό καλάθι για την Δευτέρα, αν θα ανοίξουμε, γιατί τα κρούσματα κάθε μέρα είναι 7, 10, 12, 5 κτλ. Οπότε μάλλον στατιστικά όχι. Είμαστε πάρα πολύ υψηλά πληθυσμιακά από ό,τι λένε τα στοιχεία. Οπότε το βλέπω και τη Δευτέρα δύσκολο. Δύσκολο. Δεν το βλέπω να ανοίγει. Μάλλον από Δευτέρα πάλι θα είστε κλειστά. Οπότε μάλλον από Δευτέρα θα ξαναπούμε και πάλι Λάμπρο, για να μας δώσεις τι νέα μέτρα θα ισχύσουν και τι ισχύουν και τι βέβαια αντιμετωπίζει ο κόσμος και πώς αντιδρά. Πρέπει όμως να πω, Τάσο, και είναι πιστεύω υποχρεωσή μου αυτό, αν και το έχω πει κατ' επανάληψη και στη δικιά μου την εκπομπή, θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, η οποία διαχειρίζεται πολύ διακριτικά αυτή την κατάσταση, κόβει πρόστιμα σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να κόψει πρόστιμο, ελέγχει διακριτικά, κάνει ελέγχους, αλλά με διακριτικότητα και εκεί που πρέπει, με αποτέλεσμα, θα έλεγα ότι και αυτοί καταλαβαίνουν ότι το να κόψεις 300 ευρώ πρόστιμο, γι' αυτό και πήραν το 500 πίσω, 300 ευρώ πρόστιμο δεν είναι τόσο εύκολο. Έτσι. Ο Πρωθυπουργός μας αβίαστα και αβασάνιστα το 300 το πήγε 500. Είπαμε, ο Χορτάτος στο νηστικό δεν το σκέφτεται ποτέ. Τι είναι 500 ευρώ, σου λέει. Φαντάζεται ο Πρωθυπουργός ότι 500 ευρώ ο καθένας τα έχει έτσι εύκολα και στην περίπτωση που ξέρω ότι επιβληθεί ένα πρόστιμο, πάει να το δώσει το 500, δεν έγινε τίποτε. Άλλωστε το είπε ο άνθρωπος ότι με 800 ευρώ δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι θα ζούσε. Το είπε. Οπότε καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λάμπρο. Ήταν πολύ κατοπιστικά αυτά που μας είπες. Πολύ ενδιαφέρουσε όλη αυτή η κουβέντα μας. Να σε καλημερίσουμε, να σου ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα και πάλι θα τα πούμε για να μας ενημερώσεις τι νεότερο υπάρχει. Αν έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε την άλλη εβδομάδα, Τάσο. Βεβαίως. Με χαρά πολύ, όχι απλά. Θα πάω σε ένα σημείο στον Ταΐγετο για να σας δείξω τον Ταΐγετο. Γιατί προχθές που είχα βγει στη Λόρα στο Ιόνιαν, βγήκα από το πάρκο της Βασιλικής, ένα από τα αραιότερα, από το δάσος της Βασιλικής, συγγνώμη, ένα από τα αιρότερα δάση που υπάρχουν στην Ελλάδα, το οποίο ήταν χιονισμένο. Πάρα θα πολύ. Σας δείξω έτσι μερικά πλάνα εκτός Σπάρτης, γιατί έχει τις ομορφιές. Έτσι. Τότε θα μιλήσουμε από το προηγούμενο βράδυ, για να υπάρχει ο χρόνος, ναι. Για να πας εκεί για να μας δείξει και το τοπίο. Πραγματικά σήμερα νιώθω πάρα πολύ έτσι ευτυχισμένος, διότι έχουμε ως background δύο τοποθεσίες της χώρας που πραγματικά έχω επισκεφθεί και είμαι βαθύτατα ευτυχισμένος που επισκέφθηκα αυτούς τους τόπους και που βέβαια γνώρισα κάποιους ανθρώπους εξαιρετικούς όπως εσένα, Λάμπρο, στη Σπάρτη. Πραγματικά χαίρομαι που σήμερα και οι ακροατές βλέπουν πίσω μας το Καστελόριζο και τη Σπάρτη και βεβαίως εσένα που με τόσο έτσι πραγματικό τρόπο και ρεαλιστικό παρουσιάζει τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Πιστεύω ότι, επειδή το είπα και στη δικιά σου εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκα, στην εκπομπή μάλλον της Ειρήνης, της Δέσποινας, συγγνώμη, της Δέσποινας, ότι η φιλία δεν είναι πάντα όταν βλέπεις τον άλλον κάθε μέρα. Μια φορά άμα δεις τον άνθρωπο μπορεί να καταλάβεις εάν μπορείς μαζί του να μιλάς ή δεν μπορείς να μιλάς. Εγώ σε γνώρισα μια φορά διαζώσεις εδώ στη Σπάρτη που ήρθες και από τότε κατάλαβα ότι μπορούμε να μιλάμε έστω και διαδικτυακά, αλλά πολύ περισσότερο όταν θα συναντηθούμε και από κοντά. Έτσι, Λάμπρο, θα σε περιμένω, γιατί αν θα έρθεις, τώρα βέβαια με τον κορονοϊό, αν έρθεις προς τα μέρη μας εδώ, είτε για τους συγγενείς σου, για το γιο σου, λοιπόν, σίγουρα όταν θα έρθεις, είτε θα περάσεις, είτε θα έρθω εγώ για να βρεθούμε από κοντά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Λάμπρο μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον κόσμο, Τάσο, που σήμερα θέλω να το πω αυτό, να είναι όλος ο κόσμος καλά. Και αυτή η ευχή μου σήμερα είναι γιατί έχω τα γενεθλιά μου σήμερα. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Πιστεύω ότι είναι μια μέρα που εύχομαι σε όλο τον κόσμο
Να είναι καλά. Λάμπρο μου, δεν το ήξερα. Χρόνια σου πολλά. Να είσαι πολύχρονος, να είσαι γερός και βεβαίως να σε χαίρεται η οικογένειά σου και εμείς οι φίλοι σου που σε αγαπούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα και καλό Σαββατοκύριακο και πάλι χρόνια πολλά, Λάμπρο. Ευχαριστώ πολύ.